Έχω τόσε ιστορίε που συνδέονται με τι κασέτε ήχου που δεν ξέρω πια να πρωτοθυμηθώ. Το σίγουρο είναι ότι αποτελούν ένα κομμάτι τη εφηβική μου ηλικία, το οποίο είναι συνηθισμένο με αμέτρητα ξενύχτια, ακούγοντα ραδιόφωνο για την καταγραφή ενό και μόνο τραγουδιού. Μόνο και μόνο για να υπάρχει στη συλλογή χωρί διακοπή από τον ραδιοφωνικό παραγωγό. Δεν θα ξεχάσω ένα βράδυ, καλοκαίρι, φοράω τα ακουστικά για να μην ενοχλώ την υπόλοιπη οικογένεια και ακούω την αγαπημένη μου εκπομπή σε πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό. Η ώρα περασμένη δύο τα ξημερώματα έχει παίξει όλα τα τραγούδια, αυτό που θέλω όμω να καταγράψω εγώ τίποτα. Λίγο πριν το τέλο εκπομπή, η οποία να σημειωθεί ήταν ζωντανή, το βάζει. Ο ενθουσιασμό μου δεν περιγράφεται. Σηκώνομαι γρήγορα, πατάω το κουμπί τη ηχογράφηση και μετά από λίγο η κασέτα τελειώνει. Ήταν εξιντάρα. Η απογοήτευσή μου πνίγηκε με μία αγκαλιά στο μαξιλάρι. Ήξερα ότι με περίμενε άλλο ένα ξενύχτη για το οποίο βέβαια θα ανυπομονούσα. Η κασέτα στη δική μου ζωή έχει πολλές ιστορίες, όλες τρυφερές. Κάθε κασέτα έχει και ένα λόγο εγγραφής. Άλλη είχε ροκ, ξένη μπαλάντα, άλλη ελληνικό μπλουζ, άλλη παπακοσταντίνου μόνο, άλλη αφιέρωμα στον ταλάρα. Η αγορά official κασέτας ήταν πολυτέλεια. Οι περισσότερες ήταν γραμμένες από το ραδιόφωνο. Όταν όμως στις σχολικές εκδρομές είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε σε πόλη με δισκοπολείο, δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου που θα είχα τη δυνατότητα να αποκτήσω την αγαπημένη μου κασέτα στον τέλειο ήχο και ποιότητα, χωρί καμία διακοπή από ραδιοφωνικό παραγωγό ή διαφημίσει. Όλε αυτέ οι κασέτε, παρόλο που έχουν περάσει 30 χρόνια από την εγγραφή και την απόκτησή του, υπάρχουν στη συλλογή μου για να μου θυμίζουν αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία των εφηβικών μου χρόνων. Η πρωτοβουλία σα για να σκαλίσουμε αυτέ τι αναμνήσει, για όσου μεγαλώσαμε με τι κασέτε, είναι συγκινητική και σα ευχαριστούμε πολύ.